συσσωρευόνται σε όλες τις εντατικές της χώρας μας. Αυτό σημαίνει ότι η πρόληψη που είναι να διατηρήσουμε υγιή τον πολίτη και ο εμβολιασμός παίζει τον μέγιστο βαθμό, δεν ελήφθη από την ηγεσία του Υπουργείου Υγείας και το αποτέλεσμα είναι ότι δυστυχώς ο αριθμός συνεχώς θα αυξάνεται μέρα με την ημέρα και εκείνοι οι οποίοι δεν κάναν σωστά τη δουλειά τους θα πρέπει να δώσουν απαντήσεις. Πάντως θέτετε δύο θέματα. Ένα την ενημέρωση των πολιτών και ένα την ανεπάρκεια των εμβολίων. Και τα δύο σαφέστατα υπήρξαν και νομίζω ότι με πολύ ευθύτητα, επιστημονική και όχι πολιτική, η ηγεσία του Υπουργείου Υγείας θα πρέπει να δώσει και στα δύο εξηγήσεις. Διότι άλλο οι πολιτικές πυρμέτες και άλλο η επιστήμη, τα θύματα και οι απώλειες της ζωής. Τι λέει, Δημοσθένη? Πρόεδρε, στην ανακοίνωσή σας λέτε είναι απαράδεκτο να πεθαίνουν άνθρωποι γιατί δεν υπάρχουν 6 ευρώ αναεμβόλιο για να σωθούν. Θεωρείτε λοιπόν ότι πραγματικά, γιατί το είπατε και έμεσα πλήρη σαφώς, ότι πρέπει κάποιοι να απολογηθούν και να αποδοθούν ευθύνες, πιθανώς εκτός από πολιτικές και άλλου είδους? Κοιτάξτε, επειδή ο Γεωργιάδης, κύριος Γεωργιάδης, μίλησε το απόγευμα, το μεσημέρι και είπε μάλιστα για εμπόριο εμβολίων και τα λοιπά, χωρίς να πει ονόματα, είναι σαφές ότι τουλάχιστον εμείς, αν δεν τα πει, θα προσφύγουμε εις την δικαιοσύνη για να μπορέσουμε να αντιληφθούμε τι εννοεί ο Υπουργός. Είναι σαφές όμως ότι συγκριτικά με άλλες χώρες πυκνότητος πληθυσμού και παρά το ότι έχουν μεγαλύτερες, εάν θέλετε, αδυναμίες θερμοκρασίες, δηλαδή πολύ μικρές θερμοκρασίες σε άλλες χώρες της Βόρειας Ευρώπης, η πυκνότητα των ανθρώπων που φεύγουν από ήττα έναν ή ένα σήμερα είναι μικρότερο στις άλλες χώρες, διότι υπάρχει μια προληπτική διάθεση μέσα από την ενημέρωση και τον εμβολιασμό. Η επιστήμη και μέσα από το κερτινό, αλλά κυρίως και μέσα από τους καθηγητές λοιμόξεων, όπως είναι η κυρία Γεμαρέλου, μιλούν ότι ακόμα και σήμερα θα μπορούσε και θα έπρεπε, έστω και αυτό θα έπρεπε να γίνει το Δεκέμβριο, να εμβολιαστούν, διότι σε 10 μέρες θα έχουν την δυνατότητα ώστε να μην κολλήσουν την θανατηφόρα αυτή γρήπη, κάτι το οποίο όμως θα έπρεπε να το είχαν λάβει ιδιαίτερα υπόψη τους και σήμερα να βρίσκονται στις προθήκες των φαρμακείων τα εμβόλια αυτά. Ναι. Μάλιστα. Κύριε Πρόεδρε, ο κύριος Γεωργιάδης είπε ότι όμως ότι δεν έγινε λέει, ο προγραμματισμός με βάση τις περσινές ανάγκες που ήταν χαμηλότερες και γι' αυτό λέει, δεν ήμασταν αποτελεσματικοί. Δηλαδή είχαμε έξαρση του φαινομένου, εμείς είχαμε κάτι παραγγελίες με βάση τα στατιστικά του περασμένου χρόνου, γι' αυτό πέσαμε έξω. Δεν ήταν θέμα ικανότητος. Κοιτάξτε να δείτε. Νομίζω ότι η δημόσια υγεία είναι κάτι παραπάνω από αυτές τις ελαφριές εξηγήσεις. Εάν θα ρωτήσετε πόσοι θάνατοι είναι καρκινοπαθών και από τι καρκίνο στη χώρα μας γίνεται, δεν θα σας απαντήσουν. Άρα λοιπόν θα πρέπει να αντιληφθούν ότι η υγεία είναι πάνω απ' όλα πρόληψη και η πρόληψη σημαίνει οργάνωση και η οργάνωση σημαίνει στρατηγικές και οι στρατηγικές σημαίνει λιγότερες ζωές οι οποίες να κινδυνεύουν και καλύτερο κόστος για την υγεία. Διότι η πρόληψη είναι και καλύτερη εάν όσον αφορά το κόστος. Αντιλαμβάνεστε πόσοι άνθρωποι αυτή τη στιγμή βρίσκονται στην εντατική ενώ θα μπορούσαν να μην βρίσκονται και πόσο είναι το κόστος στο ημερήσιο και βεβαίως πόσοι άλλοι δεν μπαίνουν στην εντατική διότι δεν έχουν κρεβάτια. Άρα λοιπόν η στόχευση δεν έχει να κάνει με απλές κουβέντες. Γίνεται μέσα από στρατηγικές, από μελέτες, από νούμερα τα οποία είναι σταθερά και άλλα τα οποία αλλάζουν ανάλογα με τη στρατηγική που εφαρμόζουν. Σας ευχαριστούμε πολύ κύριε Πατούλη. Είστε καλά. Καλό σας βράδυ. Είστε καλά, καλό βράδυ.